Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητέ Πρόεδρε του Επιμελητηρίου κύριε Πριτάνης, αγαπητοί διοργανωτές του συνεδρίου, φίλες και φίλοι. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι απόψε κοντά σας για να χαιρετήσω την έναρξη των διαδικασιών του διήμερου συνεδρίου για την καινοτομία Innovation Crete 5.0, αλλά όπως θα γνωρίζετε πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα για την αποψινή ψηφοφορία στη Βουλή. Κατά συνέπεια, αξιοποιώ τη δυνατότητα αυτού του είδους της επικοινωνίας για να σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου για την επιτυχία ενός συνεδρίου που έχει γίνει θεσμός και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν μέσα από δεκάδες πάνελ και workshops για το πώς εξελίσσεται η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα μας. Πιστεύω βαθύτατα ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε καινοτομία παντού. Αυτό είναι το κεντρικό μας μήνυμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έχω την τιμή να εποπτεύω την έρευνα και την καινοτομία από τη θέση του Υφυπουργού. Πιστεύω επίσης ότι για να διαχυθεί παντού η καινοτομία επιβάλλεται να μεταβάλλεται διαρκώς ο τρόπος σκέψης μας. Επιβάλλεται να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Να πρωτοτυπούμε για να πρωτοπορούμε. Ως πολιτεία θεωρώ τα τελευταία χρόνια το έχουμε πράξει. Σε πρώτη φάση διαθέτουμε κονδύλια για την έρευνα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2022 οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν στο 1,5 δις ευρώ και συνολικά οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη τα 3 δις ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ποσοστό δαπανών έρευνα και ανάπτυξη ως προς το ΑΕΠ. Άρα όσες κρατικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη πάμε καλά. Φυσικά μπορούμε και καλύτερα. Το πρόγραμμα Ερευνώ Καινοτομώ θα τρέξει τις αμέσως προσεχείς ημέρες και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες από την πλευρά μας για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως στο παιχνίδι πρέπει να μπουν κι άλλοι. Θέλουμε τις επιχειρήσεις να πρωτοστατήσουν στην έρευνα. Πρόσφατα υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και της Motor Oil. Και εδώ θέλω να επαναλάβω ότι οι μεγάλοι θα πρέπει να βοηθούν τους μικρούς. Διαπιστώνω ότι κολοσσοί όπως η Microsoft, η Amazon, η Cisco, η HP και άλλοι ψάχνουν τα ταλέντα μας, βοηθούν με διάφορους τρόπους startups, επενδύουν χρήματα. Θέλουμε κι άλλους να μπουν στο παιχνίδι. Θέλουμε και εγχώριους παίχτες να συνδράμουν το οικοσύστημα καινοτομίας. Η πολιτεία από την πλευρά της, ιδρύοντας το Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων, το γνωστό σε όλους Elevate Greece, φρόντισε να χαρτογραφήσει αυτό το οικοσύστημα. Έθεσε μία σειρά κριτηρίων, διαμόρφωσε μία σειρά από κίνητρα, ώστε ακριβώς οι μεγάλοι να έχουν επιπλέον ωφέλη να βοηθήσουν τους μικρούς. Το αποτέλεσμα φάνηκε σχεδόν αμέσως. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ισχυροποιήσει τη θέση της στην παγκόσμια νεοφυή σκηνή. Μόνο μέσα στο 2023 τουλάχιστον 7 εταιρείες του Μητρώου Elevate Greece δέχτηκαν σημαντικές επενδύσεις συνολικού ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει δύο μονόκερους, δηλαδή καινοτόμες εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δις δολαρίων, ενώ σε ανάλογη αναπτυξιακή πορεία βρίσκονται και άλλες εταιρείες, οι λεγόμενες unicorns. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η πρόκληση για όλους μας είναι να αναπτύξουμε μεγάλες ταχύτητες μέσα σε αυτό το δρόμο. Το πώς θα το κάνουμε θα μπορούσα χωρίς καμία επιφύλαξη να πω «κάντε το όπως η Κρήτη». Η Κρήτη έχει βρεθεί στην κορυφή της καινοτομίας σύμφωνα με το Regional Innovation Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Μητρό του Elevate Greece είναι γεγραμμένες 48 νεοφυείς επιχειρήσεις από την Κρήτη. Και δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Από την ημέρα που ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα, συνεργάζομαι με το Σταύρο Αρναουτάκη για να δημιουργήσουμε στην Κρήτη τον πρώτο κόμβο καινοτομίας στην Ελλάδα. Είναι μια ιδέα που έχει οριμάσει και η πρόκληση που έχουμε πλέον μπροστά μας είναι να δημιουργήσουμε μια οργανωτική δομή δικτύου του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, η οποία μέσω συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλειών θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ ακαδημαϊκής αριστείας, επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας. Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας οφείλει να έχει κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.
Η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Και αυτό φαίνεται όσο πυκνώνουν πρωτοβουλίες όπως το Innovation Crete 5.0, οι οποίες μας βοηθούν να εξοικειωθούμε με την έννοια της καινοτομίας. Να την κάνουμε τρόπο σκέψης και πράξης, ώστε να έχουμε μικρά και μεγαλύτερα αποτελέσματα που θα μεταβάλουν το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας. Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα λέμε από κοντά το προσεχές μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Γεια σας.